Η Ελλάδα παίρνει το πράσινο φως για έξοδο από την ενισχυμένη εποπτεία, όπως ανακοίνωσε το Eurogroup, με εξωτερικό χρέος που πλησιάζει τα 400 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ το 2009, όταν πρώτο ξεκινούσε η περιπέτεια των μνημονίων, το χρέος βρισκόταν στα 296 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ζήτημα όμως δεν είναι μόνο αυτό. Οι εκχωρήσεις των εσόδων της χώρας από την εκμετάλλευση αρχαίων μνημείων, ακίνητης περιουσίας κλπ. Στους δανειστές θα ολοκληρωθεί το 2115, βάσει της πρόβλεψης του νόμου 2016 για 99 χρόνια παραχώρησης εσόδων. Δηλαδή, ενώ θεωρητικά τα μνημόνια τελείωσαν, πρακτικά οι συνεπιές τους θα διαρκέσουν ακόμα 93 χρόνια περίπου και υπονομεύουν συνολικά όχι απλώς τη χώρα, αλλά το ίδιο το έθνος. Φυσικά, πέρα από τους αριθμούς, είναι οι άνθρωποι που χάθηκαν λόγω μνημονίων και δεν ξεχνιούνται. 14.000 τουλάχιστον νεκροί από αυτοκτονίες και εκατομμύρια ακόμη κατεστραμμένοι οικονομικά και ψυχικά.